υπέρ του οριζόντιου υποχρεωτικού εμβολιασμού του πληθυσμού και μάλιστα άμεσα, τάχθηκε ο Γερμανός Υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ. Όπως αναφέρει το Der Spiegel, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός φοβάται ότι ο αριθμός των μολύνσεων θα αυξηθεί απότομα λόγω της νέας παραλλαγής του ιού Όμικρον. Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα τεράστιο πέμπτο κύμα, τονίζοντας ότι σκοπεύει να προσπαθήσει με κάθε τρόπο να κάνει τα εμβόλια υποχρεωτικά. Οι δηλώσεις του έρχονται περίπου μία εβδομάδα μετά από εκείνες που είχε κάνει ο καγκελάριος Όλα Σόλτς, ο οποίος χαρακτηριστικά είχε αναφέρει πως δεν θα υπάρχουν κόκκινες γραμμές στη μάχη ενάντια στο τρέχον κύμα του κορονοϊού, το οποίο δήλωσε ότι τροφοδοτείται από μη εμβολιασμένους πολίτες. Ο νέος καγκελάριος υποστηρίζει τις εντολές εμβολίων σε ολόκληρη τη Γερμανία, σημειώνοντας ότι σκοπεύει να ψηφίσει υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού επειδή είναι νομικά επιτρεπτό και ηθικά σωστό, όπως είχε πει.